Τώρα στη συνέχεια θα ήθελα να παρακαλέσω το περιφερειακό έφορο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Λέσβου, τον κύριο Στρατή Παλάσκα, να έρθει να μας πει δύο λόγια για τη συνεργασία που αποφασίσαμε να κάνουμε. Ένα σοφός γέροντας, παιδιά, συνήθιζε να κάθεται σε μια παραλία και να βλέπει τη θάλασσα. Ο κόσμος που περνούσε και τον έβλεπε, έλεγε ότι τούτος εδώ ο σοφός γέροντας περνάει τη μέρα του μετρώντας τα κύματα. Και κάποια στιγμή κάποιος τον ρώτησε. Του λέει, γέροντα, τι κάνεις εδώ? Μετράς τα κύματα που πέρασαν. Δεν μετρώ τα κύματα που πέρασαν και ονειρεύομαι τα κύματα που θα έρθουν ακόμα. Στους προσκόπους, κυρίες και κύριοι, μαθαίνουμε να αγαπούμε και να γνωρίζουμε το παρελθόν. Αγαπάμε να ζούμε το παρόν, αλλά πάνω απ' όλα από φύση της κίνησής μας αισιόδοξη, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, εδώ και 107 χρόνια οι πρόσκοποι όλου του κόσμου αγωνίζονται να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία της προσκοπικής κίνησης. Εσπίση αισιόδοξη λοιπόν, ονειρευόμαστε το μέλλον που θα έρθει. Σε έναν τέτοιο χώρο, εμβληματικό όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε, να αγαπάμε την ιστορία της φύσης και ταυτόχρονα, επειδή αυτός εδώ ο χώρος συγκρούεται με την μιζέρια που τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να ζουν στην εποχή μας και δει την ελληνική σύγχρονη εποχή μας. Σε αυτόν, σε ένα τέτοιο χώρο σαν το μουσείο, μαθαίνουμε ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Στο Σύγρι, που εμείς οι μεγαλύτεροι το ζήσαμε σαν ένα παρατημένο ψαροχώρι, όπου όποιος ήθελε ερχόταν και έπαιρνε μια πέτρα για να κρατάει την πόρτα ανοιχτή όταν φύσαγε ο αέρας, βλέπουμε ένα μουσείο σύγχρονο, μέσα σε 20-25 χρόνια να έχει αλλάξει πραγματικά η εικόνα, όχι μόνο του χωριού, αλλά και της αντίληψης που είχαμε για το μοναδικό μουσείο, για το μοναδικό μνημείο της φύσης που είναι το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε και ελπίζουμε να γίνει και πραγματικότητα ότι αυτό το μοναδικό νησί με τους απίθανους κάθε λογής πλούτους μπορεί να αποτελέσει σαν τέτοιο μοχλό ανάπτυξης και ταυτόχρονα πόρο ζωής για αυτούς τους ανθρώπους, για τα παιδιά που είναι σήμερα, για τους πολίτες του νησιού μας αύριο. Από το 2007, εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες, πρόσκοποι πέρασαν από τούτους εδώ τους χώρους. Έζησαν μέσα στο μουσείο, διάβαζα πέρυσι για την πρωτοποριακή ιδέα της νύχτας στο μουσείο και που κάνουν στα Γιάννη στα μουσεία της Αθήνας και χαμογελούσε και λίγο πικρά, γιατί εμείς κάνουμε την πρώτη νύχτα στο μουσείο το 2007, τη νύχτα της 31ης Ιουλίου προς 1η Αυγούστου, όπου υποδεχτήκαμε σε τούτους εδώ τους χώρους με τα υπόπλα να κοιμούνται κάτω από τα απολιθώματα και κάθε λίγο και λιγάκι να ξυπνάει ένα δεινοθήριο και να τους μιλάει για την ιστορία 20 εκατομμύρια χρόνια πριν, τους προσκόπους να κοιμούνται στον περιβάλλοντα χώρο στην σκιά των απολιθωμάτων και τους ανιχνευτές να παίζουν όλη τη νύχτα στο λιμάνι. Μιλάμε για παιδιά ηλικίας τρικόπουλα 6 με 11 ετών, προσκόπους 11 με 14 και περιπνευτές 15 με 18. Γελούσα λοιπόν πικρά λέγοντας ότι για σκεφτείτε αυτό που το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζει ως μεγάλο και σημαντικό γεγονός και πρωτοποριακό, εμείς το κάναμε πριν από 7 χρόνια. Στο μουσείο λοιπόν γνωρίσαμε καταρχάς τους ανθρώπους του μουσείου που είμαστε και λίγο φίλοι. Μερικές φορές παραβιάζουμε σε εισαγωγικά η λέξη και κανόνες λειτουργία του μουσείου, εμείς ας πούμε επιτρέπεται να παίρνουμε φωτογραφίες. Όλοι οι άλλοι επισκέπτες απαγορεύονται, μας επιτρέπεται.
μπορούμε να κοιμόμαστε στους χώρους του μουσείου, να περνάμε τη νύχτα μας στα πάρκα, στα γύρω πάρκα. Πολλές εκατοντάδες, λοιπόν χιλιάδες ίσως ανιχνευτές, πρόσκοποι και λιγόπουλα, έζησαν αυτά τα 7 χρόνια στον χώρο του μουσείου απολιθωμένου δάσους στο Σύνδιο. Μοναδικές στιγμές, πέρυσι μια κορυφαία δράση προσκοπική διαδικασία προσκόπων του έθνους, οι καλύτεροι δηλαδή ανιχνευτές όλης της Ελλάδας, έζησαν εδώ στο μουσείο πέρυσι στις 3 του Σεπτέμβρη. Και σήμερα ερχόμαστε αυτή μας τη συνεργασία να την κάνουμε επίσημη, να υπογράψουμε μια προγραμματική συμφωνία όπου πλέον οι δύο φορείς, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και το Μουσείο Απολιθωμένου Δάσους, αναλαμβάνουν να συνεχίσουν επίσημα τη συνεργασία, να τη συγκεκριμενοποιήσουν, να βάλουν κανόνες και να αποτελέσει το Μουσείο όλο έλξης νέων ανθρώπων, ανθρώπων που κατά τεκμήριο ενδιαφέρονται για τη φύση, για την ιστορία της φύσης, για το μέλλον, για τον πολιτισμό, όλο έλξης παιδιών από όλη την Ελλάδα και γιατί όχι, από όλον τον άλλο κόσμο. Πρόσκοποι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, σε πάρα πολλά μέρη και της Ελλάδας γίνονται επισκέψεις προσκόπων από τον άλλο κόσμο και γιατί όχι, στο μοναδικό γεωπάρκο της Λέσβου, να λειτουργήσει ένας χώρος έλξης αυτών των παιδιών. Οι πρόσκοποι της Λέσβου φέτος, από τον Νοέμβρη του 2012 μέχρι τον Νοέμβρη του 2013, σε 2-3 μήνες κλείνει αυτό το κεφάλαιο για μας, γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή μας. Οι πρόσκοποι της Λέσβου ιδρύθηκαν από τον πρώτο πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή του νησιού, τον Κωνσταντίνο Μελά, στις 21 Ιανουαρίου του 2013, στην αίθουσα τελετών του πειραματικού σήμερα Λυκείου Μυτιλήνης, του γυμνασίου του παλιού Αρέδρου. Και γράφει στη Σάλπικα, ξενοφόντα, ο στρατής Μυρεβίλης, για τον εντυπωσιακό κύριο Μελά, αδελφός του Παύλου Μελά είναι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος μίλησε για τη νέα κίνηση που δημιουργείται στη Λέσβο και παρουσίασε και τον πρώτο πρόσκοπο του νησιού, ντυμένο με προσκοπική ιστορία. Για την ιστορία, παιδιά, Κέτη, ο πρώτος πρόσκοπος αυτός ήταν ο Σταθής Παπαγιωργόνας. Και πολλά άξια στελέχη της θρησκευτικής παρικίας υπήρξαν στελέχη της προσκοπικής κίνησης και λέω ότι το μοναδικό συνέδριο που κάναμε πέρυσι το Δεκέμβρη στην Μυτιλήνη για τον Κωνσταντίνο Μελά μπορούμε με πρωτοβουλία της θρησκευτικής παρικίας να το επαναλάβουμε στην Αθήνα για τους λέσβιους της Διασποράς οπότε θελήσετε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Οι πρόσκοποι της Μυτιλήνης, δύο προσκοπικές ομάδες, η δεύτερη ομάδα προσκόπων και η τρίτη ομάδα νεκροπροσκόπων, από την περασμένη Δευτέρα το πρωί, τη βαθμοφόρια την προπερασμένη Παρασκευή, ζούνε στο πάρκο του Αγίου Νικολάου της Βατούσας, την καλδέρα του ηφαιστείου, με το πανέμορφο αεράκι φυσάει και που κατεβάζει περίπου 10 βαθμούς το βράδυ τη θερμοκρασία σε σχέση με αυτή που γίνεται όσο είναι στην Μυτιλήνη, σε σκηνές κάτω από γριές βαλαντικές, στη σκιά του Λέοντα της Βατούσας, όσοι δεν το ξέρετε να το δείτε. Ένα δημιούργημα κι αυτό φυσικό του ηφαιστείου που έσκασε και που άφησε ένα σημάδι, ένα γλυπτό θα λέγαμε της φύσης, στο οποίο εμείς περάσαμε και ένα προσκοπικό μαντήλι στην αφίσα μας και ζούμε σε αυτή τη σκιά. Και θα ζούμε μέχρι αύριο το βράδυ τα παιδιά που ολοκληρώνεται η φετινή κατασκήνωσή τους, η θερινή κατασκήνωσή τους. Δύο από αυτές τις μέρες αποφασίσαμε να τις περάσουμε στο Σύγρι, θα δουν και λίγη θάλασσα και
Έτσι κλείνει από πλευράς προσκοπικών ομάδων η εκατονταετία, ο γιορτασμός της εκατονταετίας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στη Λέσβο. Στον Νίκο, στο φίλο Νίκο, ο οποίος έχει τιμηθεί με το μετάλλιο των φίλων του προσκοπισμού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων από την κεντρική διοίκηση για τη συμβολή στην εκπαίδευση των νέων προσκόπων. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτα άλλο παρά την πλούσια της κατασκήνωσης. Και μάλιστα στο νούμερο. Κατασκήνωση προσκοπικών ομάδων Μυκηλίνης στο σήμα των 100 του εορτασμού των 100 χρόνων και στην πλάτη εμείς γνωρίζουμε πάντα που είναι ο Βοράς. Το νούμερο σου είναι. Αμέ, αμέ. Κάτι όλοι τα καπέλα σας, δεν είναι η φάση σας. Πάνε, διότι εδώ στις φωτογραφίες στη ΡΕΛ, η μηχανή, τι άλλα να πεις και εσύ πάνε. Α, δεν πες και εσύ πάνε, γιατί τρέχω. Ναι, και εσείς, ναι. Ναι. Δεν χάσετε καπέλα έξω.